Καλημερίζω τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον κύριο Κυριάκο Κότσογλου. Πώς είστε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Μια χαρά, κύριε Βουλιοθάκη. Χαίρομαι που είστε καλά. Πάμε λιγάκι να μας δώσετε τα δικά σας τα φώτα, τις πληροφορίες για αυτά τα οποία σχεδιάζονται, με την έννοια του πώς εσείς αντιλαμβάνεστε αυτή την ιδέα ως Περιφέρεια Κρήτης, εννοώ, του τουρισμού μαζί με τους εκπροσώπους των πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων, εξού και η σύσκεψη με η οποία έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι όπως το λέτε και εσείς ακριβώς, η λογική, η Περιφέρεια Κρήτης έχει καταθέσει και έχει αναρτήσει εδώ και μήνες, ψηφίσει και δημοκρατικά αποφασίσει ένα στρατηγικό σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2028. Αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός δεν βλέπει μόνο τη διάσημη Κρήτη, δηλαδή την Κρήτη των 6,5 εκατομμυρίων επισκεπτών, ούτε την Κρήτη των farm trip και των press trip, ούτε την Κρήτη των εκδόσεων, ούτε την Κρήτη που εν πάση περιπτώσει διαφημίζεται σε ολόκληρο τον κόσμο για να αποτελέσει ένα προορισμό φουλ ελκυστικό. Αναζητά την Κρήτη την πράσινη, την Κρήτη δηλαδή η οποία θα μπορέσει να διατηρήσει την ομορφιά και την αειφορία της, και είναι μια δεύτερη πλευρά. Αναζητάει την ποικιλόμορφη Κρήτη, ακριβώς αυτό που είπατε, την απάντηση στην ερώτηση τι άλλο εκτός από ήλιο και θάλασσα, τι άλλο εκτός από ξαπλώστρα και ξενοδοχείο, τι άλλο. Αναζητάει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ανθεκτική Κρήτη, την Κρήτη που θα έχει τη δυνατότητα να απαντάει σε κλειδονισμούς κάθε είδους. Αναζητάει τη συνεργατική Κρήτη, την έξυπνη Κρήτη και κυρίως την ολιστική Κρήτη, την Κρήτη των υποδομών, η οποία δεν μπορεί να φτιαχτεί από τον ίδιο τον τουρισμό, γιατί μιλάμε για ένα προϋπολογισμό που είναι απλά για προβολή και για ένα Υπουργείο που δεν έχει καν προϋπολογισμό, αλλά η Κρήτη των υποδομών, δηλαδή των σκουπιδιών, των βιολογικών, του ΒΟΑΚ, του Καστελίου, των στερεών αποβλήτων, της προσβασιμότητας και όλης εκείνης της διαδικασίας που θα βοηθήσει, είναι ζητούμενο που επηρεάζει δυνατό τον τουρισμό του 50% του ΑΕΠ, αλλά το οποίο δεν μπορεί να φτιαχτεί από τον ίδιο το τουρισμό ξεκάθαρα. Με βάση αυτή την εφτάδα των πλευρών του τουρισμού, όπως τη θέτουμε στρατηγικά εμείς, της διάσημης, της πράσινης, της ανθεκτικής, της ποικιλόμορφης, της έξυπνης, της συνεργατικής και της ολιστικής, είπαμε να δούμε το πρώτο επίπεδο σκεπτικού, τι μπορούν σε αυτό το κομμάτι να προσφέρουν τα πανεπιστήμια. Όμως, ήταν μια ενέργεια την οποία συγκάλεσε ο συνάδελφός μου, ο Γιώργος Ματαλιωτάκης, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος για τις σχέσεις με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με αντικείμενο τον τουρισμό. Ως εκ τούτου θα έλεγα εγώ ότι το αίτιο ήταν ο Γιώργος Ματαλιωτάκης και το συστατικό στοιχείο του τουρισμού ήταν η δική μου παρουσία, αφού η διαδικασία γινόταν με τον τουρισμό. Εκεί λοιπόν είχαμε τη δυνατότητα, κυρία Δουλγεράκη, να δούμε και να δουν και μεταξύ τους τα ιδρύματα τι σπουδαία πράγματα κάνουν μέσα στην περιφέρεια Κρήτης. Οπότε τόσο το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, όσο και το Πολυτεχνείο Κρήτης, όσο και το ΕΛΜΕΠΑ, όσο και το ΕΛΚΕΘΕ, όπως και το ΕΝΙΔΡΙΟ και άλλοι φορείς ήρθαν για να πούν αυτό το οποίο θα μπορούσαν να παράξουν και το οποίο κάθε φορά έχει να κάνει με μία από αυτές τις πλευρές. Μίλησαν, ας πούμε, οι αρχιτέκτονες για την ανάγκη του χωροταξικού σχεδιασμού και ειδικά τώρα με το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Μίλησαν οι περιβαλλοντολόγοι για την ανάγκη της προστασίας και πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν αυτά. Μίλησαν άνθρωποι από το Πολυτεχνείο για την ανάδειξη των θερμοκρυσταλλικών πηγών και των ιαματικών πηγών. Μίλησε το ΙΤΕ για το πώς θα μπορούσε να δημιουργήσει μια κοιτίδα έρευνας για τον τουρισμό, το ΕΛΜΕΠΑ για το παρατηρητήριο το οποίο έχει συστήσει. Φανταστείτε ότι κάποια στιγμή το ΕΝΙΔΡΙΟ είπε ότι έψαχνα στο παρελθόν μερικές λύσεις, ειδικά σε επίπεδο νέων τεχνολογιών, και τις έψαχνα στο εξωτερικό. Mm-hmm. Πόσο λάθος έκανα, πόσο θα έπρεπε να βρισκόμαστε κάποιες φορές μεταξύ μας για να μπορούσαμε να ανταλλάξουμε απόψεις, να δούμε τι ωραία και σπουδαία πράγματα φτιάχνονται και μελετώνται στην Κρήτη, για να μην δημιουργούμε και μεταξύ μας ανταγωνιστικές δράσεις ή να λειτουργήσουμε συμπληρωματικά.
Αυτή ήταν η λογική της συνάντησης. Η κουβέντα έγινε πάνω σε αυτές τις 7 κρίτες που σας είπα, τις διαφορετικές, που κάθε μία έχει μια δική της εξέλιξη, όχι απαραίτητα καλή. Είμαστε δηλαδή αρκετά καλοί. Αλλά είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Αυτή είναι η ουσία. Να, ξέρετε τώρα, εδώ το ενδιαφέρον γεννάται και με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Αλλά εσείς λέτε, εγώ σκέφτομαι, θέλω να το συμπληρώσω, να ανοίξω μικρές παρενθέσεις, να κλείσω παρενθέσεις και όλα τα υπόλοιπα στο πλαίσιο του διαλόγου. Να σταματήσω σε αυτό που είπατε, θα ήθελα, που είπε από την πλευρά του το ΕΛΚΕΘΕ. Ζητούσα λύσεις, πήγαινα στο εξωτερικό και όμως έχω δίπλα μου τα πανεπιστημιακά μας τα ιδρύματα και έχω δίπλα μου όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κότσογλου, ένα νομοσχέδιο πέρασε και υπερψηφίστηκε στη Βουλή σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό. Κάθε κόμμα είπε τη δική του την πλευρά. Αναρωτιέμαι αν μέσα σε αυτό το πλαίσιο της διαβούλευσης στο Υπουργείο Τουρισμού μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, όπως το κάνατε εσείς από τη δική σας την πλευρά, να καλέσει τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, να καλέσει θεματικά τον κάθε επιστήμονα εκπροσωπώντας θεσμό κλπ. Κλάδο και να πει ότι έχουμε αυτά τα δεδομένα, μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτά τα δεδομένα. Ποιες είναι οι δικές σας οι προτάσεις? Αναρωτιέμαι αν έγινε κάτι τέτοιο. Κυρία Δουλγεράκη, έχετε δει ότι έχει κατατεθεί ένα χωροταξικό του τουρισμού, το οποίο έχει διαβούλευση μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου αυτές τις μέρες? Σαφέστατα. Και έχετε δει ότι χωρίζει την Κρήτη σε 5 διαφορετικές πλευρές, περιοχές ελέγχου, αναπτυγμένες, αναπτυσσόμενες, με πιθανότητα ανάπτυξης και οι μη ανάπτυκτες. Και έχετε δει επίσης και ότι προσπαθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία να βάλει εισαγωγικά ένα κόφτη αναφορικά με την βραχυφρόνια μίσθωση, έτσι ώστε αυτή να συναρτηθεί με τις κλίνες των κυρίων καταλυμάτων. Φανταστείτε ότι εμείς που το είδαμε μπροστά μας να βγαίνει σε διαβούλευση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και κάναμε μια πρώτη συνάντηση, μια πρώτη κουβέντα, εγώ, ο Μαρίνος ο Κριτσοτάκης, ο Γενικός Διευθυντής Αηφόρου Ανάπτυξης, ο Νίκος ο Ξυλούρης, ο Αντιπεριφερειάρχης της ενέργειας και του περιβάλλοντος, ο Περιφερειάρχης σαν προϊστάμενη αρχή, και είπαμε, ρε παιδιά, πώς βγήκε αυτό, την πρωτόρια διαδικασία ποιος την έβγαλε? Και μου απάντησαν, δεν ξέρει κανείς. Παρότι ρωτήσαμε, το σχέδιο ήταν περίπου εγκρυπτό. Τώρα λοιπόν θα κληθούμε μέσα σε αυτό το σχέδιο να εκφράσουμε τις αποφάσεις μας. Με τον ίδιο τρόπο δουλέψαμε, ένας πολύ αγαπημένος μου, ο Ουμπέρτο Έκο, είπε, ο τρόπος που θα αναζητήσουμε το άγνωστο εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο αναζητήσαμε το γνωστό. Έτσι λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο θα πάμε πάλι, θα καθίσουμε γύρω από το τραπέζι μας όλοι αυτοί που σας είπα και οι υπηρεσιακοί παράγοντες περιβάλλοντος, χωροταξίας και τουρισμού, για να κάνουμε τις προτάσεις μας επί του νομοσχεδίου. Ειλικρινά σας λέω, κυρία Δουλγερά, και τον λέω στο μικρόφωνο, δεν ξέρω πώς προλύθηκε αυτό το πράγμα. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι η Κρήτη των 6,5 εκατομμυρίων. Είναι η Κρήτη τουρισμού, με τουρίστες εννοώ. Είναι η Κρήτη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Είναι η Κρήτη της ανάπτυξης. Είναι η Κρήτη που ζητάτε μια ολιστική ανάπτυξη στον τουρισμό με όλες τις θεματικές ενότητες, τις οποίες δύο φορές επαναλάβατε στο πλαίσιο της εκπομπής και τρίτη να τις επαναλάβετε δεν με πειράζει καθόλου, αλλά δυστυχώς είναι το Υπουργείο Τουρισμού το οποίο έχει βουλοκαίρι στα αυτιά του. Κοιτάξτε να δείτε, τη διάσημη Κρήτη, αν την απομονώσουμε, πάμε πολύ καλά. Την ποικιλόμορφη Κρήτη πηγαίνουμε πολύ καλά εξαιτίας του ότι είναι ευλογημένο το νησί, από το Φαράγγι τουρίστη μέχρι το Μαριδάκι και το Μάτσαλο και από τον Άγιο Νικήτα μέχρι την Πρέβελη και τα Χανιά. Έχει πολλά πράγματα. Είναι ποικιλόμορφο καταπληκτικά και προσπαθούμε να το αναδείξουμε όσο γίνεται περισσότερο, τονώνοντας τις ενέργειες στην ενδοχώρα, τις ενέργειες στον νότο και τις ενέργειες εκτός σεζόν. Η ποικιλόμορφη Κρήτη πάει καλούτσικα έως καλά εξαιτίας του νησιού. Η πράσινη Κρήτη δεν πηγαίνει πολύ καλά. Δεν έχουμε πολιτικές ακόμα οι οποίες θα προστατεύσουν εκείνα τα κεφάλαια που πρέπει να προστατεύσουν. Και υπάρχει, όπως ξέρετε, και μια διαφωνία σχετικά με τα θέματα του υπερτουρισμού. Η ανθεκτική Κρήτη πάει καλά.
εξαιτίας του το νησί είναι μεγάλο και αντέχει ακόμα. Η έξυπνη Κρήτη δεν πάει πολύ καλά. Οι μελέτες τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν παίξει ακόμα ιδιαίτερα και μην νομίζετε ότι θα μας αφήσουν και οι μεγάλες δυνάμεις να το χειριστούμε αυτό το κομμάτι, έτσι. Οι εταιρείες που θα χειριστούν την τεχνητή νοημοσύνη ανά τον κόσμο έχουν προϋπολογισμό 10 φορές παραπάνω και κεφαλαιοποίηση από τον ελληνικό. Έχουμε τα ιδρύματα και θα προσπαθήσουμε. Η συνεργατική Κρήτη πηγαίνει μέτρια. Η ολιστική Κρήτη, η Κρήτη των υποδομών, ξέρετε ότι είναι μια Κρήτη η οποία δεν πάει πολύ καλά, η πολιτεία δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Το ερώτημα είναι, τι κάνετε Κυριακό με τον τουρισμό? Δεν έχετε νοσοκομεία, δεν έχετε ΒΟΑΚ, δεν έχετε κάθετους, δεν έχετε αυτό. Χωρίς τον Αρναουτάκη, σας το λέω εγώ χωρίς να είναι διαφήμιση, θα είμαστε 30 χρόνια πίσω. Πέρα από αυτά όμως, η ολιστική Κρήτη δεν πάει καλά. Δηλαδή, εάν ορίσουμε ως δυσκολία στον τουρισμό, να μην τον ορίσω εγώ ούτε υπερτουρισμό, να μην τον ορίσω όπως θέλετε. Εάν το ορίσω ως δυσκολία, τη δυσκολία του προορισμού να μπορέσει να εξυπηρετήσει σε επίπεδο υποδομών τον αριθμό των επισκεπτών, είναι μεγάλο πρόβλημα, Χιούστον. Θα γυρίσει κάποιος και θα μου πει, είναι θέμα υποδομών. Άρα είναι θέμα δήμων, περιφέρειας, κράτους. Να το συζητήσουμε αν είναι έτσι. Ο τουρισμός όμως δεν έχει τη δυνατότητα να έχει ένα πουγγί. Δεν είναι ο τουρισμός υπερυπουργείο το οποίο έχει προϋπολογισμό. Αν είχε ο τουρισμός υπερυπουργείο, αν είχε μερικά 3 εκατομμύρια ας πούμε στην τσέπη του αυτή τη στιγμή, θα ξεκίναγε να φτιάχνει το ΒΟΑΚ, θα διπλασίαζε το Ηράκλειο, θα έφτιαχνε τις κάθετες άξονες, θα έφτιαχνε φορείες διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε όλη την Κρήτη, δεν θα άφηνε χώρο που να υπάρχει βιολογικό, θα πέταγε και μερικές μαρίνες για να εξαντλήσει το θαλάσσιο τουρισμό, θα έκανε απίστευτα πράγματα στο εσωτερικό για να κάνει σημεία ξεκούρασης και σποτ οργάνωσης σε κάθε φαράγγι μικρό ή μεγάλο, θα έφτιαχνε κάθε γεφυράκι το οποίο υπάρχει σε περιηγητική διαδρομή, θα αναβίωνε κάθε σημείο στις 4 περιοχές του UNESCO που υπήρχαν, θα έφτιαχνε κάθε βυζαντινή εκκλησία όπου υπήρχε, θα έφτιαχνε κάθε κορφοβούνη, θα έβαζε στην UNESCO με τιμία τις περιοχές τις μινοϊκές, θα έκανε την σπιραλόγκα όπως πρέπει, θα εφρόντιζε ώστε να έρχονται αντί για 6 εκατομμύρια τουρίστες του ενός που θα φέρνε 5 δισεκατομμύρια, θα φρόντιζε να έρχονται 4 και να έρχονται τα διπλά δισεκατομμύρια που γίνεται στην Πορτογαλία. Ο τουρισμός είναι ένας χώρος ο οποίος είναι αποδέκτης όλων αυτών, αδυνατώντας να φροντίσει για τα του εαυτού του στο ολιστικό παύλα επίπεδο των υποδομών. Μάλιστα. Τώρα, τι να σας πω, έτσι όπως θα λέτε, να σας πω ότι σκέφτομαι με βάση την κοινή λογική ότι οι πολιτικές θέσεις είναι απλά για τις θέσεις και όχι για τις αλλαγές και όχι για να πάμε μπροστά. Σας το κλείνω εκεί το κεφάλαιο, θα μου πείτε δεν αρκεί μόνο αυτή η διαπίστωση. Είναι καιρός μαζί με τις διαπιστώσεις όλοι μας να πάρουμε το μάθημα, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν εμάς και όχι εμείς τις εξελίξεις. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, κύριε Κότσογλου, γιατί δεν κάνει πραγματικά στο μέσο του τουρισμού να βγάζουμε τέτοια πίκρα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια μας για το ποια είναι τα δεδομένα μας. Δυστυχώς. Αυτό. Να συμπληρώσω κάτι. Ακούτε ενδεχομένως ότι παρότι έχουμε αύξηση στις αφήξεις, η χρονιά είναι προβληματική από πλευράς εσόδων. Το ακούτε? Μα σαφέστατα, φυσικό δεν είναι. Το ακούτε. Αυτό λοιπόν έρχεται να κάνει με το εξής. Έχουμε βάλει τη διαδικασία της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε μια τάξη για να δούμε τι θα γίνει, για να προσπαθήσουμε ενδεχομένως να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους που επενδύουν αυτή τη στιγμή, που φτιάχνουν το σπίτι του παππού, της γιαγιάς, το πάνω πατάρι, το δίπλα το σπίτι κτλ. Όχι. Όσο ανοίγει αυτό το κανάλι, που είναι σαφέστατα τουρισμός, αλλά έχει τη δυνατότητα να ανεβαίνει όπως ο Κισός ή το Χορτάρι και πάει να πνίξει τα μαρούλια, σε αυτή την περίπτωση όσο ανεβαίνει αυτό το φωνή, δεν θα μπορούμε να περιμένουμε αυξημένου οικονομικού προφίλ ανθρώπους, αφού αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια δική τους λογική, σεβαστή και απόλυτη, αλλά πρέπει να έρθει το κράτος και να πει okay. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ξέρω ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι που έρχονται γιατί θέλουν ένα σπιτάκι και αυτό βοηθάει και το μικρό ιδιοκτήτη. Δεν πηγαίνουν όμως το πρωί
πηγαίνουν στο φουρνάκο, το μεσημέρι στο σούπερ μάρκετ και το βράδυ κάνουν μια βολτίτσα. Μα δεν νομίζω, κύριε Κοτσογλου, ότι είναι το μοναδικό πρόβλημα. Διότι αν το περιορίσουμε και το πάμε μόνο στο Airbnb, τότε το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Κατά την ταπεινή μου κρίση, με βάση την κοινή λογική. Το πακέτο. Ακριβώς. Το πακέτο. Για να δημιουργήσουμε τον προορισμό που θέλει. Ποιος είδε σοβαρά το κομμάτι all inclusive και το τι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια? Ποιος είδε το κομμάτι τι γίνεται τοπική οικονομία και ανάπτυξη? Ποιος είδε εκείνο το κομμάτι και άκουσε αν δεν φορούσε ο το ασπίδες που οι περισσότεροι φοράνε στο πλαίσιο του εύκολου κέρδους, ότι είναι τέτοια η ακρίβεια που ακόμα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί και από τους επισκέπτες μας? Ποιος το είδε όλο αυτό? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος δεν άκουσε, γιατί όλα τα ακούσματα υπάρχουν στην αγορά, ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα σε ξενοδοχειακές μονάδες, βλέπε κατά περιοχή Χανίων, είναι περισσινές οι αναφορές, δεν είναι φετινές, ότι δεν είχαν να τα βγάλουν πέρα, δεν ήταν μέσα στο all inclusive, έπαιρναν φούρνους μικροκυμάτων για να ψήσουν, να φάνε μία πίτσα, να πιούνε μία μπύρα στην βεράντα του δωματίου της. Δηλαδή αυτά, εάν δεν τα ακούς, εάν δεν τα βλέπεις, εάν συνεχίζεις, και δεν είναι πρόβλημα πλέον της Κρήτης, είναι όλης της Ελλάδας, αλλά η πίτα είναι μεγάλη και γύρω γύρω βλέπουμε τι γίνεται και καταλαβαίνουμε πως, έλεγε ένας παλιός ξενοδόχος, αυτή η χρυσή κότα που λέγεται τουρισμός έχει και άλλες γειτονιές για να κάνει τα χρυσά αυγά της. Το έχουμε καταλάβει αυτό? Μάλλον όχι. Το έχουμε καταλάβει σαφέστατα και δεν μένουμε στη διαδικασία να μετράμε μόνο εμάς, μετράμε και τους άλλους. Γι' αυτό σας λέω, εμείς έχουμε πρόγραμμα και πλάνο με την οποία μπορούμε αφενός μεν να βοηθήσουμε το υπόλοιπο κομμάτι της Κρήτης που αυτή τη στιγμή δεν είναι σε φωτιά, πέραν από τον Ολίβουο και Φασαριώζικο και ξενοδοχειακό και κοσμοπολίτικο Βορρά, να δουλέψει το υπόλοιπο κομμάτι της Κρήτης. Αυτό είναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα σε σχέση με μικρότερα νησιά που πλήττονται αυτή τη στιγμή και δεν έχουν και τρόπο να αντιμετωπίσουν. Το εύχομαι και να σας αφήσω να το κάνετε και να σας ακούσει και ένα υπουργείο, διότι δεν είμαστε μόνοι μας, και να υπάρχουν και αυτές οι συνέργειες και να υπάρχει αυτή η συμπερίληψη, συναντήληψη και όλα τα υπόλοιπα. Δεν θέλουμε πολλά, κυρία Δουγεράκη. Ένα νομοσχέδιο θέλουμε που να καθορίζει και να βάζει τάξη αντί να τα αφήνει όλα στην τύχη τους. Θέλουμε ένα νομικό πλαίσιο και ένα χωροταξικό πλαίσιο που θα μας βοηθήσει, αντί να δουλεύουμε μόνο με πολεοδομικά δεδομένα, να προσέξουμε την τάξη του χώρου. Και θέλουμε από εκεί και πέρα να υπάρξει η κρατική μέρημνα για να υπάρχουν υποδομές. Πόσο νοσηρό είναι, γαμώτο, μετά από τόσα χρόνια από τη Χούντα, να μην έχει ένα δρόμο η Κρήτη και να θάβει 60 άτομα κάθε χρόνο στην άσφαλτο, στη λογική ότι δεν φοράμε. Πόσο καιρό θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα? Δεν θα σας απαντήσω, γιατί πρέπει άλλος να απαντήσει πάνω σε αυτό και το καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά, κύριε Κότσογλου. Καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε επίσης.